πρόσκληση. Να το πεις. Γεια σας, Ιστα. Είμαι πολύ περήφανος που δούλεψα με αυτόν τον άνθρωπο. Χριστιανά, μου όλα καλά. Έλα σου πας, σηκωθώ πάνω. Η Νάγια φταίει. Εγώ είπα να το πούμε της Χριστιανάς. Η Νάγια είπε νόη. Η Νάγια είναι σκηνοθέτης, όσο ξέρω. Είπα τη Νάγια, θα ρίμενε στο πίτρο τρένο. Ναι, ναι, ναι. Γιατί η Χριστιανά αγαπά συνήθω του λοιπόν, καλεσμένου και του φιλοξενούμενου τη. Περίμενε, δεν του φέρετε έτσι. Χριστιανά. Αλλά... Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Ήταν καταπληκτική. Γεια σα. Καλή συνέχεια. Παιδιά, νομίζω δεν ζαλίστηκα. Ένα νερό, ρε παιδιά, φέρτε μου. Ήξερα, ήμουν τόσο συγκεντρωμένη. Ξέχασα τι λέμε. Κάτι λέει για το κάμπινγκ, ότι όντω ήταν ίσω η πιο αξιολογή σειρά που γίνεται τα τελευταία χρόνια. Παναγιώτη μου, είσαι καλά. Ναι, μια χαρά. Γιατί δεν θέλει να κλέψει τη λάμψη μου. Γιατί θέλεις να κλέψεις τη στιγμούλα μου, γιατί δηλαδή. Γιατί έκλεψα ήδη το καλημέρα σου. Γιατί δες μας είμαι. Περίμενε ρε παιδί μου, κάτσε. Ο φόσκολος. Επάρκαρα δίπλα του, στο πάρκινγκ του Αλφα. Και την ώρα που άνοιξα την πόρτα, επειδή φυσούσαν πάρα πάρα πολλά, έρφε μου λίον η πόρτα. Και ακούμπησε λίγο ναι. Το αυτοκίνητο του. Έκαμα λίον έτσι, έμπρεπε να γράψιμο. Και θέλω λούσα τίποτε. Χριστίνα, παραδέχομαι το. Έβγαλα την κρέμα, έβγαλα την κρέμα του πόλης, γιατί έχω την πάντα μαζί μου, συμβαίνει μου συχνά. Έψαξα στο χρωματολόγιο, το έχω σωστό χρωματάκι, έχει ένα διακριτικό πορτοκαλίνο ο Παναγιώτης στο αυτοκίνητο του. Και λέω, θα πω τίποτε, ούτε που να το προσέξει. Και μπαίνω και βλέπω τον, και έπιασε με γίνει η κρίση ειλικρίνειας. Και λέω, το χτύπησα, σου λέω, το αυτοκίνητο σου με την πόρτα μου, νομίζω θα είναι τίποτε. Και νομίζω δεν είναι η εκδίκηση του τούτη. Ναι, ρε Ιωάννα μου, να σε ρωτήσω με αυτήν